Τελικά διαπραγματεύτηκα με την Τρόικα και πέτυχα να μην υπάρχουν άλλοι ποσοτικοί στόχοι απολύσεων από το 2015 και μετά. Θυμίζω ότι όταν είχε. Το πρόβλημα είναι το 2014. Όταν έχει το 2014 θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά θυμίζω ότι όταν η Τρόικα ήρθε για πρώτη φορά στο Υπουργείο Ειδικής Μεταρρύθμισης, είχαμε τα μεγάλα ζητήματα τότε με τη διαθεσιμότητα. Παρέλαβα μια κατάσταση άκρως προβληματική. Τη βάλαμε σε μια τάξη και σήμερα είναι επιτυχία για τη χώρα το γεγονός ότι εκεί που η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση ήταν το μεγάλο πρόβλημα, όλοι έρχονται και λένε και αναγνωρίζουν ότι πράγματα συμβαίνουν για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Και έρχονται και από το εξωτερικό και μας λένε: μιλήστε περισσότερο για τις αλλαγές που κάνετε mm-hmm. και για τις υπόλοιπες αλλαγές. Ελπίζω να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε στη συνέχεια για αυτά. Άρα εγώ έρχομαι και λέω ότι δεν κυνηγάω άλλες απολύσεις. Άρα δεν χρειάζομαι ένα εργαλείο να βρω υπαλλήλους προς απόλυση. Έχουμε δεν... όμως την εκκρεμότητα των 6.500. Να το συζητήσουμε. Που τα πλαστά πτυχία και όλα αυτά τα πληροφορημένα δεν φτάνουν. Αυτό εσείς λέτε ότι μπείτε στην αξιολόγηση τώρα. Εγώ... Εφόσον δεν υπάρχουν απολύσεις το 2015, σημαίνει ότι αυτό το θέμα έκλεισε. Εγώ κοιτάω τους δημόσιους υπάλληλους στα μάτια και τους λέω δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα, από την αξιολόγηση αυτή έτσι όπως θα γίνει, να συμπληρώσουν την αυτοαξιολόγηση. Αν δεν το κάνουν, δεν θα υπάρχει κάποια συνέπεια για αυτούς, απλά θα παρακαμφθεί και προβλέπεται αυτό και από τη ρύθμιση την οποία ψηφίσαμε, θα παρακαμφθεί το στάδιο της αυτοαξιολόγησης, το οποίο εξάλλου είναι ένα προαιρετικό στάδιο. Ναι, και το αυτό οποίο... δεν είναι λίγο θολό, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, αλλά... Λέτε ότι αν δεν το κάνουν, αν δεν αυτοαξιολογηθούν. Θα τους αξιολογήσει ο προϊστάμενος. Θα το παραπέμψετε στο γραφείο προσωπικού. Όχι, θα τους αξιολογήσει. Ούτε καν στον προϊστάμενο, στο γραφείο προσωπικού θα συμπληρωθεί το έντυπο από τον προϊστάμενο. Κοιτάξτε, η αυτοαξιολόγηση είναι ένα προαιρετικό στάδιο. Αν κάποιο δεν θέλει να αυτοαξιολογηθεί, δεν θα σταματήσει η διαδικασία. Θα αξιολογηθεί από τον προϊστάμενο κανονικά. Να το ξεθαρίσουμε αυτό. Δεν θα υπάρχει κάποια συνέπεια για τον εργαζόμενο. Mm-hmm. Απλά στην εγώ... περίπτωση που ο προϊστάμενος θέλει να συνεργαστεί με το γραφείο προσωπικού. Διότι μεταξύ των ανθρώπων που απεργούν και που, είναι, και που αντιδρούν υπάρχουν και άνθρωποι που προϊστάνται τμήματων. Οι προϊστάμενοι έχουν υποχρέωση από τη στιγμή που η απεργία έχει κηρυχθεί παράνομη να συμμορφωθούν. Έχουν υποχρέωση. Και αν δεν το κάνουν, για τους προϊστάμενους μιλώ πάντως, θα υπάρχουν πειθαρχικές συνέπειες. Ή ψηφίζουμε νόμους σε αυτή τη χώρα και εφαρμόζονται, ή θα γίνουμε ξέφραγο αμπέλι. Εγώ αυτό ως υπουργός και κυβέρνηση. Τι προθεσμία τους δίνετε? Δεν θα το επιτρέψω. Τι προθεσμία? Έδωσα ακόμα μια προθεσμία για την κατανομή μέχρι 30 Αυγούστου. Να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι είμαστε καλοκαίρι, κάποιοι άνθρωποι λείπουν σε άδειες. Αλλά θέλω να είμαι απολύτως. Δηλαδή μέχρι 30 Αυγούστου πρέπει οι προϊστάμενοι διευθυντές. Να έχουν κάνει τον επιμερισμό των ποσοστών. Ήδη πολλοί το έχουν κάνει. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ήδη πολλοί προϊστάμενοι έχουν κάνει το πρώτο στάδιο που είναι ο επιμερισμός των ποσοστών. Λοιπόν, αλλά η αξιολόγηση θα γίνει. Να σας πω, γιατί, γιατί το πάτε ανάποδα? Γιατί ας πούμε δεν βάζετε, εφόσον δεν υπάρχει η συμμετοχή και υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση, να βάλετε τους διευθυντές της δημόσιας διοίκησης ή τους προϊσταμένους να βγάλουν καταστάσεις με τους υπαλλήλους. Πώς αξιολογούν αυτοί? Να μην υπάρχει αυτοαξιολόγηση. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Η αυτοαξιολόγηση θα γίνει σε περίπτωση που δεν δεχτούν οι προϊστάμενοι να αξιολογήσουν. Όχι, όχι, όχι. Η αυτοαξιολόγηση είναι, η συμπλήρωση ενός φύλου που ο ίδιος ο υπάλληλος καταγράφει τι έκανε καλά ή πού επιδέχεται. Από το δικό σας Υπουργείο, γιατί δεν ζητάτε από τους γενικούς διευθυντές να κάνουν μια αξιολόγηση του προσωπικού? Να πει Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο, Λίζα του Κακάρου τόσο, Γιορτάνης Κασαπόπουλος τόσο. Να παρουσιάσουν ένα πίνακα. Μα η αξιολόγηση αυτό ακριβώς. Το καταλαβαίνω. Τελικά δεν είναι κάτι διαφορετικό. Λέω από τους γενικούς διευθυντές. Οι γενικοί διευθυντές είναι υπεύθυνοι να κάνουν. Οι γενικοί διευθυντές είναι υπεύθυνοι να κάνουν σε για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία. Τον επιμερισμό των ποσοστών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Μόνο τα ποσοστά. Σε κάθε, όχι, σε συνέχεια θα αξιολογήσουν και τους διευθυντές προφανώς. Αλλά η αξιολόγηση γίνεται σε χαμηλότερο. Άρα εσείς λέτε 30 Αυγούστου να το κλείσουμε 30, αυτό το κεφάλαιο. 30 Αυγούστου είναι καταληκτική ημερομηνία. Και όλη αυτή η ιστορία νομίζω ότι έχει κουράσει και λίγο και νομίζω ότι αναλώνουμε πολύ μεγάλη ενέργεια. Γιατί είναι ανοιχτή όμως ακόμα, δεν έχει κλείσει. Και ναι, αλλά, έχει κουράσει, έχετε δίκιο. Ναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα, όταν έχουμε τρεις δικαστικές αποφάσεις, μία πρωτόδικη, μία σε επίπεδο εφετίου και μία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία δεν έκανε δεκτή. Ήταν η τελευταία αποφάση. Όταν τους λέει ότι πηγαίνετε στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΔΗ και τότε μπορείτε να ξανακάνετε αλλά απεργία. Αλλά πηγαίνει και το λέει, διότι δεν μπήκε καν στην ουσία. Διότι η απεργία είναι παράνομη. Εάν ξαναμπούμε σε αυτόν τον κύκλο και ξανακηρυχθεί η απεργία και ξαναπροσφύγουμε εμείς, θα αναγκαστούμε να το κάνουμε και ξαναδικαιωθούμε. Τι κάνουμε εδώ πέρα, δηλαδή. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εάν τελειώσει αυτό το 2014, πώς θα γίνεται η αξιολόγηση? Εμείς έχουμε μία. Από το 2014. Εμείς έχουμε μία υποχρέωση μέχρι το τέλος του. Το 2015. Από το 2015, ναι. Από το 2015 να παρουσιάσουμε ένα
σύγχρονο σύστημα αξιολόγηση, διότι δεν